Αναφορά στη συμφωνία των Πρεσπών και στο ότι η Ελλάδα δεν έπρεπε να εμπλακεί με αυτόν τον τρόπο, έκανε μιλώντα στην εκπομπή αντιθέσει τη Κρήτη TV ο Μίμη Ανδρουλάκη, εξηγώντα ότι μια πόλωση δεν βοηθάει την εθνική στρατηγική. Η γνώμη μου είναι, αλλά τώρα είναι αργά, ας πούμε. Η γνώμη μου είναι ότι δεν βάζουμε την υπογραφή μα σε θέματα τα οποία είναι αμφιλεγόμενα, αφίδρομα. Άρα λοιπόν, να αλλάξουν το όνομά του, μάλιστα, ωραία, το σύνταγμά του, τα έργα όμουνα κλπ. Να του αναγνωρίσουν, να μιλάνε με αυτού, όχι με εμά, διμερή συμφωνία. Με τον ΝΑΤΟ, να του αναγνωρίσουμε κι εμεί. Δεν μπλέκουμε σε τέτοια θέματα τα οποία είναι αφιλεγόμενα και βλέπει τώρα τα αξιοποιεί ο ένα ο άλλο και εμπλέκονται στην πόλωση. Η πόλωση αυτή έχει κινδύνου. Δηλαδή, πρέπει να κρατάμε ένα μέτρο, να βάζουμε ένα όριο στην πόλωση. Ποιο είναι το όριο, Γιώργη, ε, βεβαίω η δημοκρατία, οι κανόνε, η εξωκρατία, το ήθο, αλλά κυρίω τα εθνικά θέματα. Και την καλύτερη συμφωνία να έχουμε για τα Σκόπια. Αν λέμε ότι είναι προδοτική, ότι αναγνωρίζει τη μακεδονική γλώσσα, ξέρω παρά τι υποσημειώσει κλπ. Ήδη παίζουμε το παιχνίδι μια ερμηνεία συμφωνία αντίθετη. Ο Μίμη Ανδρουλάκη εμφανίστηκε καυστικό σε ό,τι έχει να κάνει με του παγκόσμιου συσχετισμού, το αέριο στην Κύπρο, όπω επίση και τι συνθήκε και τι σχέσει μεταξύ Αμερική, Ρωσία και Τουρκία που μπορεί το επόμενο χρονικό διάστημα να δημιουργήσουν θέματα στην Ελλάδα. Φοβού του δαναού και δωραφέροντε. Δηλαδή προσέξτε, αν τυχόν ανακαλυφθεί φυσικό αέριο στο Κυπριακό υπέδαφος και στη θάλασσα, να είστε βέβαιοι ότι η συμμαχία αυτή θα αντιστραθεί ως θελιά στο λαιμό μας, όπως τώρα πάμε, έχουμε μπλέξει με τον Σκοπιανό, έτσι, και θα απαιτήσουν εδώ και τώρα να κάτσουμε με τους Τούρκους στο τραπέζι και να κάνουμε τη μοιρασιά. Και δεν είμαστε έτοιμοι γι' αυτό. Και αν κάνουν οι Τούρκοι δοκιμαστικά και τυχοδιοχτούν κλπ. είναι γιατί θέλουν κάποια στιγμή να μας φέρουν με τους δικού τους όρου στο τραπέζι. Διότι δεν με φαντάζεσαι ότι θα λυθεί το θέμα του Κυπριακού αερίου χωρί να λυθεί το Κυπριακό. Υπό ποιου όρου θα λυθεί, Πώ θα λυθεί. Άρα λοιπόν πρέπει να έχουμε μια αίσθηση. Τότε οι Αμερικάνοι θα μα πιάσουν το λαιμό. Κάντε αυτό. Μην νομίζουμε λοιπόν ότι, όπω λέγανε οι μεγάλοι αναλυτέ που έχει κάνει και φοβερέ εδώ πέρα αναλύσει, ότι εντάξει οι Κούρδοι σώθηκαν, ότι πια οι Αμερικάνοι με του Κούρδου κλπ. Τρει κατσαρέ. Ή να νομίζετε ότι οι Αμερικάνοι είναι αντίον του Ερντογκάν. Αύριο μεθαύριο τρίπλε είναι. Τώρα να κάνει με τον Πούτιν εκεί, του κάνει τα Νάζια ο Ερντογκάν. Αύριο θα φτιάξουμε του Αμερικάνου. Δηλαδή θα αντιστραφούν οι πιέσει στου Έλληνε. Να γιατί χρειάζεται εθνική ενότητα, εθνική συνεργασία. Δεν μπορεί το ένα ακόμα να βγάζει το άλλο προδοτικό. Θέλει μεγάλη προσοχή σε αυτά τα θέματα. Και όχι αφέλεια. Όχι θεωρητικολογία, α το πούμε έτσι. Ο Μίμη Ανδρουλάκη αναφέρθηκε και στη λεγόμενη μετάμνημονίων εποχή, διευκρινίζοντα ότι είναι μια διαδικασία και μια εποχή που χρειάζεται μια αντίστοιχη διαφοροποίηση σε ό,τι αφορά θέματα ανάπτυξη, στην οποία πρέπει να συμμετέχουν όλοι. Να συγκεντρωθούμε σαν έθνο, σαν κόμματα, σαν επιχειρηματική κοινότητα, σαν πανεπιστήμια, σαν διανοούμενοι, σαν λαό, σαν περιραίουσα ατμόσφαιρα, ιδιαίτερα οι νέοι, στο πώ θα αντιμετωπίσουμε μια κατάσταση παγίδευση στην οποία ζούμε. Έχουμε πέσει μια μεγάλη παγίδα. Τώρα μα λένε αποφυλακιστήκατε. Πάρτε, ξέρω εγώ, αποφυλακιστήριο. Αλλά οι τύχοι τη φυλακή μετατοπίζονται και είμαστε πάντα φυλακισμένοι σε ένα μοντέλο οικονομικό χαμηλή παραγωγικότητα, υπερχρέωση και όλο το ζήτημα είναι πώ το σπάμε αυτό.